Η απόφαση του Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Παιδείας κ. Γιώργου Φιλόσογλου να κλείσει για μερικές μέρες για τις απαιτούμενες εργασίες το στάδιο Ανθή Καραγιάννη πυροδότησε καταγγελίες και αντεκκλήσεις ανάμεσα στον βετεράνο αθλητή του Στίβου κ. Χουλίδη καθώς και τη διοίκηση του αθλητικού ομίλου Καβάλα. Από εκεί και πέρα η Σοφία Ιφαντίδου, η γνωστή ακουντίστρια, η οποία έγινε γνωστή στις 12 Ιανουαρίου μέσω της διαδικτυακής ψηφοφορίας της ιστοσελίδας του ΣΕΓΑΣ για τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της χρονιάς, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με 12,90 των ψήφων πίσω από την Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου. Η Σοφία Ιφαντίδου, που ήταν παρούσα στα Δαμπιτσόγλια 2017, είδε την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους του σταδίου Ανθή Καραγιάννη, εντυπωσιάστηκε και προέτρεψε τους δικούς της ανθρώπους στη Βέρεια να κάνουν κάτι ανάλογο. Με προσωπική της ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Facebook, αναφέρει: 200 χιλιόμετρα πιο πέρα, εννοεί από τη Βέρεια, είναι μια πόλη που λέγεται Καβάλα. Έχει μια δήμαρχο που λέγεται Δήμητρα Τσανά και έναν αντιδήμαρχο που λέγεται Γιώργο Φιλόσογλου. Τολμήστε να τους ρωτήσετε τι πρέπει να κάνετε για να βοηθήσετε τον κλασικό αθλητισμό και συγκεκριμένα τον κλασικό αθλητισμό της Βέρειας, γιατί τα υπόλοιπα αθλήματα τα ξέρουμε. Τολμήστε απλά. Καλό θα σας κάνει, ίσως και λίγο σοφότερους.